Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεσμοθετεί την απλήρωτη εργασία. Σε συνέχεια της διάταξης που έφερε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, με την οποία υποχρεώνει σε απλήρωτες υπερορίες τους εργαζόμενους που έχουν μπει σε καραντίνα, τώρα ακούγονται ότι υπάρχουν αυτές οι επεξεργασίες, προκειμένου να επεκταθεί ένας θεσμός απλήρωτων στην πράξη υπεροριών για τους εργαζόμενους, με αντάλλαγμα κάποιες ημέρες υποχρεωτικής άδειας. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με πρόφαση την κρίση της πανδημίας, προχωρά σε μία αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, δεν στηρίζει στην πραγματικότητα την πραγματική οικονομία και τροφοδοτεί αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης, των λουκέτων, της ανεργίας και της φτώχειας.